και συναντήκαμε και φέτος αυτό το ιστορικό μοναστήρι, το οποίο δεσπόζει εδώ ψηλά σε όλο τον κόλπο του Μεραμβέλου και σε ολόκληρη την Ανατολική Κρήτη. Πιστείς το ραντεβού μας και φέτος, πιστείς την πρόσκληση της Παναγίας μας, ήρθαμε να προσκυνήσουμε ευλαβικά το Άγιο της εικόνισμα και να εναποθέσουμε στη χάρη της τις ελπίδες μας, τις προσδοκίες μας, τις ευχαριστίες μας, τα προβλήματά μας, τις πίστες μας και τις ελπίδες μας. Διότι εμείς ξέρουμε ότι η Παναγία μας είναι η μεγάλη μάνα. Είναι η μάνα μας, η οποία ήταν και εκείνη άνθρωπος όπως και εμείς, σάρκα μπορούσε και τον κόσμο οικούσε. Και ζούσε σε αυτό τον κόσμο όπως και εμείς ζούμε σε αυτό τον φαρτό και πρόσκυρο κόσμο. Όμως εκείνη ήταν το εκλεκτό δοχείο. Ήταν η ψηλωτέρα των ουρανών και καθαρωτέρα λαμπηδόνων ηλιακών. Ήταν η από γενεών εκλεκτή του Κυρίου, η οποία χώρεσε στη γαστέρα της τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό και επελέγει από τον Θεό Πατέρα για να γεννήσει τον Υιό και Λόγο του Θεού και έτσι ο Χριστός μας να ενσαρκωθεί, να γίνει άνθρωπος ακριβώς για να μπορέσει να σώσει τον άνθρωπο. Και ήρθε εδώ στη γη ο Χριστός μας και γεννήθηκε όπως όλοι οι άνθρωποι και έζησε και σταυρώθηκε και αναστήθηκε ακριβώς για να μπορέσει να σώσει το ανθρώπινο γένος από την αμαρτία. Η Παναγία μας είναι, όπως είπαμε, η μεγάλη μάνα. Είναι κοντά σε όλους μας, είναι εκείνη που ακούει και ακουγκράζεται τους μυστικούς παλμούς της καρδιάς μας. Είναι εκείνη η οποία έζησε σε αυτόν τον κόσμο εν υπακοή. Ιδού η δούλη Κυρίου γέννη τόμη κατά το ρήμα σου, είπε στο πρόσταγμα του Αρχαγγέλου όταν της είπε ότι θα γεννήσει τον Υιό και Λόγο του Θεού. Εκείνη δεν ρώτησε τον τρόπο, όμως είπε γέννη τόμη κατά το ρήμα σου. Ήταν ο άνθρωπος της υπακοής, ήταν ο άνθρωπος της ταπεινότητας, ήταν ο άνθρωπος της καθαρότητος, γι' αυτό ακριβώς έζησε σε αυτόν τον κόσμο για να μας διδάξει πώς πρέπει και εμείς να πορευόμαστε. Ήταν εκείνη η μάνα η οποία έζησε τον πόνο περισσότερο από κάθε άλλη μάνα. Είδε τον Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό επάνω στο Σταυρό, όμως δεν γόνισε, αλλά υπέφερε αυτό τον πόνο, γι' αυτό ακριβώς μπορεί και να παρηγορήσει κάθε θυμένο και κάθε πονεμένο άνθρωπο. Ήταν εκείνη η οποία έζησε στη σκιά του Υιού και Θεού της. Ήταν εκείνη η οποία παρακάλεσε στο γάμο της εν Κανά τον Χριστό μας, τον Υιό και Θεό της, για να κάνει το πρώτο θαύμα. Και όταν εκείνος της είπε «Πού είναι η ώρα μου», «Δεν έφτασε μητέρα ακόμα η ώρα μου», εκείνη τον παρακάλεσε να μεταποιήσει το νερό σε κρασί που είχε τελειώσει το κρασί για να πιούνε και να εφρανθούν οι συνδετημόνες του γάμου και τότε εκείνος υπήκουσε στη μητέρα και μετέτρεψε το νερό σε κρασί. Ακριβώς θέλοντας να μας δείξει ότι πολλά ισχύει δέησης Μητρός προσευμένη ανδεσπότη. Η δέηση της Παναγίας μας είναι πολύ ισχυρή προς τον Υιό και Θεό και μπορεί μόνο εκείνη να τον εξευμενήσει. Έτσι λοιπόν αδελφοί μου, εμείς τις ιερές αυτές ημέρες του 15 Αυγούστου που επισκεπτόμαστε τις εκκλησίες, τις πολυάριθμες εκκλησίες που η ευλάβεια των πατέρων μας έχει πείσει προς την της Παναγίας μας. Και πηγαίνουμε και προσκυνούμε ευλαβικά τις Άγιες εικόνες της Παναγίας μας, ακριβώς θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να δείξουμε ότι είμαστε συνδεδεμένοι με τη μεγάλη μάνα μας, ότι είμαστε συνδεδεμένοι με την Παναγία μας, ότι αν σε λίγες ημέρες θα εορτάσουμε την κοίμηση της Θεοτόκου και την Αγία Μετάστασή της στους ουρανούς, ακριβώς θα ψάλουμε τον κόσμο που κατέληπε Θεοτόκε. Δεν εγκατέλειψε τον κόσμο η Παναγία μας, αλλά παραμένει εδώ κοντά μας, παραμένει στις τύψεις μας, παραμένει στις ταλαιπωρίες μας.
παραμένει στις δοκιμασίες μας ο ισχυρός προστάτης και ο ισχυρός μας σύμμαχος. Κι αν σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη εποχή τα τελευταία χρόνια η πατρίδα μας αλλά και ολόκληρος ο κόσμος ταλανίζεται από τη λεγόμενη οικονομική κρίση, είναι μια μεγάλη ευκαιρία ο καθένας μας να κάνει την αυτοεκτίμηση και την αυτοενδοσκόπηση και να δει, να έρθει και να εξετάσει τον εαυτό του σε τι οφείλεται αυτή η κρίση. Πόσο είμαστε και εμείς συνυπεύθυνοι για αυτή την κρίση και πώς πρέπει να αλλάξουμε τη ζωή μας για να διορθωθεί ο κόσμος ολόκληρο. Διότι αν ο καθένας από εμάς δεν προσπαθήσουμε να αλλάξουμε τον εαυτό μας, τότε ούτε η κοινωνία μας θα αλλάξει, ούτε η τοπική κοινωνία, ούτε η ευρύτερη κοινωνία θα αλλάξει. Διότι το πρόβλημα είναι πρόβλημα πνευματικό, πρόβλημα νοοτροπίας, πρόβλημα που ξεκινά από μέσα μας και γι' αυτό θα πρέπει ο καθένας μας να προσπαθήσει να μεταμορφώσει, να αλλάξει τον εαυτό του. Και θα αλλάξουμε τον εαυτό μας όταν επικαλούμαστε τις πρεσβείες της Παναγίας μας, όταν επικαλούμαστε τις μητρικές της πρεσβείες. Διότι όπως είπαμε, εκείνη ξέρει και ικανοποιεί τα αιτήματά μας προς το συμφέρον της ψυχής μας. Εκείνη είναι η μεγάλη μάνα μας, η οποία σκέπει τον κόσμο και περιφρονεί τον κόσμο από κάθε κακό, από κάθε θλίψη, από κάθε συμφορά και από κάθε πόνο.